Να μείνουμε σε πολιτικά θέματα. Έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Ήταν υποψήφιος με το ποτάμι, υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι. Να μας πείτε σχετικά με το τι έχει γίνει 1η Ιουλίου, χθες. Είδαμε ότι είχατε μια συνάντηση όλων των στελεχών του ποταμιού. Σωστά. Και μιλήσατε για το αν πρέπει να αποχωρήσετε ή όχι από την κίνηση αλλαγής. Από το κίνημα αλλαγής. Καλησπέρα, δεν πειράζει, κύριε Παναγιωτήδη. Από τον Λαζαρίδο Γιώργο στο Λαζαρίδο Δημήτρη και στη Β' Θεσσαλονίκης πάντα. Λοιπόν, μετά από τις χθεσινές αποφάσεις, είδατε ότι με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίσαμε ξεκάθαρα να πορευτούμε μόνοι μας. Να το πω πάρα πολύ απλά. Σαν Δημήτρης Λαζαρίδης, το έχω υποστηρίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποτέ δεν ακολουθήσαμε αυτή την απόφαση του επικεφαλής. Πάντα ήμασταν ότι πρέπει να πορευτούμε, γιατί το ποτάμι πρέπει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα να καλύπτει αυτόν τον χώρο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Δηλαδή, το κέντρο εκεί, με το φιλελεύθερο κέντρο, το οποίο έχει εξυγχρονιστικές και προοδευτικές απόψεις. Αυτόν τον κόσμο τον οποίο στην αρχή μας πλησίασε και δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση πλέον, ποιος είναι ο στόχος για το ποτάμι? Η επόμενη μέρα είναι να εκφράσουμε όλα αυτά για τα οποία το τελευταίο διάστημα απογοητεύσαμε, να καλύψουμε όλο αυτό, όπως είπα, το φιλελεύθερο κέντρο, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι με τη δημιουργία του ποταμιού δεν δεχτήκανε να βρεθούν στον καναπέ τους μετά την απογοήτευση είτε της μπλε είτε της πράσινης κυβέρνησης είτε οτιδήποτε. Και το ποτάμι ήρθε να δώσει ένα βήμα έκφραση, να το πούμε. Αυτό με την προσχώρηση στο κοινό είχε αρχίσει να ξεφτίζει. Κάτι το οποίο εμείς σαν ποτάμι αύριο, σαν ένα ισχυρό ρεύμα μέσα στο ποτάμι, το εκφράσαμε, το διατρανώσαμε και προσπαθούσαμε διαρκώς να δείξουμε ότι ο δρόμος είναι άλλος. Πάνω σε αυτό, γιατί δεν μπορούσατε να τα βρούνε, γενικά να βρείτε με τη Φόφη Γεννηματά για να κάνετε έναν ενιαίο συνασπισμό για να κατεβείτε στις εκλογές, ενιαία και δυνατά? Δεν θεωρώ ότι εγώ μπορώ να το απαντήσω αυτό, αλλά θα σας το απαντήσω με έναν άλλον τρόπο, μέσα από κάποια ποσταρίσματα των μελών του Κινάλ. Πάρα πολύ απλά, όπου θα μου επιτρέψει να πάρω το κείμενο, να λένε ότι αν δεν αλλάξουμε ριζικά, δεν θα μπορέσουμε, δεν θα προσελκύσουμε, δεν θα εμπνεύσουμε τους πικραμένους και απογοητευμένους Έλληνες. Αν όλα αυτά τα συζητάνε και μιλάνε για ομαδοποιείς παραγόντων, συγκολείς προσώπων, ποσοστών, να τους ρίξουμε για να έχουμε εμείς την κυβερνητική καρέκλα, πιστεύω ότι αυτό έδειξε το ποτάμι ότι ποτέ δεν του τέριαζε. Και ίσως αυτό σιγά σιγά με τον χρόνο και μετά τη μονομερή απόφαση του κυρίου Θοδωράκη να προσχωρήσει, ίσως όλα αυτά φάνηκε η παθογένεια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είχατε όμως μετά την χθεσινή απόφαση και κάποιες απώλειες. Μπροστά επέλεξαν να φύγουν και να παραμείνουν, βασικά να παραμείνουν με τη γεννηματά. Κοιτάξτε, επιλέξανε, πάρα πολύ σωστά κάνανε, θέλουν να μείνουν. Εμείς τον καιρό που λέγαμε δεν ακολουθούμε το Σταύρο, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πολύ λίγα και αγωνιζόμασταν με περιφερειακά μέσα. Σήμερα, επειδή είναι επίκαιρο, συζητάμε πάρα πολύ για το μπροστά. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα κριθούν στη συνέχεια και θα δείξει τι αθροίζει το μπροστά, τι αθροίζει το ποτάμι. Εξάλλου, πάντα υπάρχουν εκλογές όπου ο κόσμος αποφασίζει ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τον εκφράσει. Θα επηρεάσουν αυτές οι αποχωρήσεις το ποτάμι και επίσης τι έφταιξε και το ποτάμι βάσει δημοσκοπήσεων πάντα είχε αρκετά χαμηλά ποσοστά σχέση με αυτά που είχε στις εκλογές του 2015 που μπήκε στη Βουλή. Πιστεύω ότι ήταν μια φυσική συνέχεια όταν αρχίζεις να θολώνεις το θολό ποτάμι που λέγαμε, το μήνυμά σου και να μην έχεις μια ξεκάθαρη θέση είναι πολύ φυσιολογικό. Ο άνθρωπος ο οποίος σε ακούει, σε πιστεύει, να αρχίζει να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα να μην είσαι στις πρώτες προτιμήσεις. Ή πιθανώς αυτό που επιλέγεις, το μήνυμα είναι τι δουλειά έχεις εσύ το νέο και το φρέσκο δίπλα σε κάτι φθαρμένο, κάτι το οποίο έχει να απολογηθεί για το προηγούμενο βίο του, να το πω πάρα πολύ απλά, για τις προηγούμενες πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο, χαρακτηριζόμασταν από τελείως διαφορετικά πράγματα. Άρα όλο αυτό το θολό μήνυμα έφτασε και στο θολό ποτάμι. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούγεται πολλές φορές κάποιοι λένε? Πρεσβεύουμε σαν ποτάμι αύριο, αλλά και τώρα με το ποτάμι, πρεσβεύουμε αυτό που λέμε ξεκάθαρα φιλελεύθερο κέντρο χωρίς δεξιές και αριστερές ματιές. Αν τώρα πρέπει η Ελλάδα να χρειάζεται βοήθεια, αυτό πιστεύω ότι
Εκεί θα συζητηθούν, έχουμε ένα συνέδριο μπροστά και έχουμε πάρα πολλά να πούμε με το, όλοι μαζί με τον Σταύρο τον Θοδωράκη. Όσον αφορά το μακεδονικό, που είναι και ένα θέμα στην επικαιρότητα, ναι. Ποια είναι η θέση του ποταμιού σε αυτήν την. Πιστεύω ότι έχει εκφραστεί από τα λόγια του κυρίου Θοδωράκη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Μπορώ να πω μια προσωπική άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί σίγουρα ο κύριος Θοδωράκης έχει δηλώσει, μπορεί να έχει υπερβεί διάφορα σημεία ή οτιδήποτε, αλλά εγώ λέω ότι είναι μια θετική στάση του ποταμιού απέναντι σε μια λύση, απέναντι στον βάλτο, αλλά και το χαλάκι που ρίχναμε τα σκουπίδια επί 30 χρόνια τουλάχιστον. Θεωρείτε δηλαδή η συμφωνία αυτή είναι καλή? Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απόλυτα καλή, γιατί έχουμε πολλά στάδια να δούμε μπροστά, αλλά σαφώς είναι ένα πρώτο βήμα για να βγούμε από το βάλτο. Τώρα, αν ο βάλτος είναι κάτι καλύτερο ή όχι, σαφώς όταν κάτι κινείται μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον δεν σε τραβάει ο βάλτος μέσα. Οι αντιδράσεις του κόσμου σας επηρεάζουν, εσάς? Πάντα σε επηρεάζουν. Πάντα σε επηρεάζει η καθημερινότητα και ο κόσμος που συζητάς, αλλά με όποιον συζητάς και μετά πιστεύω και μοιράζεσαι τις απόψεις χωρίς προπυλακισμούς, χωρίς οποιαδήποτε βιαιότητα, πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε. Γιατί πρόσφατα ήμουνα στα Σκόπια. Ο Ζάεφ είναι προδότης. Ο Τσίπρας είναι προδότης. Όλοι είμαστε προδότες. Τελικά τι γίνεται? Ποιος έχασε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Μπράβο. Άρα αυτό θα το απαντήσει ο χρόνος, πιστεύω. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς σήμερα. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε πώς? Με την καρδιά, να απαντήσουμε με το ρεαλισμό ή να απαντήσουμε με ένα άλλο κομμάτι που λέγεται επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά πρέπει να βγουν στο τραπέζι. Σχετικά με το άλλο ερώτημα που θα σας θέσω, είναι άμα και πότε προβλέπετε να γίνουν εκλογές σύμφωνα με τη δική σας άποψη? Δεν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι χρειάζονται εκλογές. Αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με ένα βίαιο τρόπο, το οποίο στο στάδιο το οποίο βρίσκεται, πιστεύω σήμερα η Ελλάδα, δεν πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, αλλά και αν προκηρυχθούν, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τα όσα υπόθηκαν χθες στην 1η Ιουλίου, στη συγκέντρωση, στην συνέλευση. Είναι σημαδιακή ημερομηνία. Γιατί είναι σημαδιακή? 1 Ιουλίου, ξεκίνημα, είναι πάρα πολλά. Είναι όλα μαζί. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.